βασιλάκια. Ο χρόνος για το ένατο Σανταράν μετράει ήδη αντίστροφα και οι διοργανωτές καλούν τους κριτικούς να γίνουν μέλη της μεγάλης φιλανθρωπικής ομάδας που για μια ακόμη χρονιά θα αγκαλιάσει ιδρύματα και συλλόγους της πόλης που παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες σε παιδιά. Στις 26 Δεκεμβρίου οι δρόμοι των Χανίων θα κοκκινήσουν ξανά και χιλιάδες αηβασίλειδες θα στείλουν μηνύματα αγάπης, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Είμαστε νομίζω στην τελική ευθεία και θα ήθελα να προσκαλέσω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Να μπει εθελοντής, να φορέσει τη στολή του Σανταράν, να γιορτάσει σε όλη αυτή τη μεγάλη διοργάνωση και κυρίως να στείλει ένα μήνυμα εθελοντισμού, ένα μήνυμα προσφοράς. Μας βάζει όλους στη λογική του εθελοντισμού τέτοιες μέρες που υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία για ανθρώπους, στους ανθρώπους μας που έχουν ανάγκη και δεν θέλουμε κανείς να περάσει δύσκολες μέρες. Επομένως, κουμπώνει με το πνεύμα των ημερών. Δηλώνουμε όλοι ένα μεγάλο παρόν και περιμένουμε και στις 26 Δεκεμβρίου να γίνει μια εξαιρετική μέρα για την εκπλήρωση αυτού του υπέροχου σκοπού και αγνού σκοπού για τον οποίο γίνεται. Στόχος μας είναι να συνεχίσει αυτή η διοργάνωση να υφίσταται για κάθε Χριστούγεννα στα Χανιά, έτσι ώστε να γίνει μια μεγάλη γιορτή για την πόλη μας. Στόχος είναι φέτος περισσότεροι οι βασίλειδες από κάθε άλλη χρονιά να μοιράσουν χαμόγελα και ελπίδα σε παιδιά που δίνουν καθημερινά το δικό τους αγώνα. Το σπίτι του Σανταράν λειτουργεί καθημερινά στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, περιμένοντας τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή και να προμηθευτούν τη στολή τους. Το κάθε παιδί του κάθε σωματείου είναι το δικό μας παιδί. Αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε και όλοι μαζί πλέον ως μονόδρομος θα ακολουθήσουμε το δρόμο, το μεγάλο αυτό δρόμο της κόκκινης παρέλασης των Άγιων Βασίλειδων. Θα μπορούμε να απολαύσουμε και φέτος διάφορες δράσεις που θα γίνονται κατά τη διάρκεια της διαδρομής της παρέλασης των Άγιων Βασίλειδων. Επίσης θα γίνουν πολλά event και happening. Το Σανταράν ενισχύει οικονομικά το παράρτημα Χανίων της ΕΛΕΠΑΠ, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, το ΚΙΦΑΠ Μεγαλόχαρη και τον Σύλλογο Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης Παιδιών και Ενηλίκων με Καρκίνο Ορίζοντας. Παίρνω χαρά και δίνω ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Καλούμε λοιπόν όλους να έρθουν, να γιορτάσουμε και να γίνουμε από ομάδα, από μονάδα, ομάδα. Θέλω μόνο να υπενθυμίσω τη σπουδαιότητα των χρημάτων που μαζεύονται κάθε χρόνο από την εκδήλωση αυτή και καλύπτουμε πολύ βασικές λειτουργικές ανάγκες. Και θέλω με την παρουσία σας όλων σε αυτή τη γιορτή για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα 4 ιδρύματα που αυτή τη στιγμή χωρίς τη στήριξή σας δεν θα υπάρχουν. Και τα παιδιά αυτά δεν ξέρουν τι θα γίνουν αργότερα. Θέλω να πω ότι είναι σημαντικό αυτή η γιορτή να προσφέρει βήματα ζωής σε φορείς που προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στα παιδιά και όχι μόνο της πόλης μας. Η μεγάλη φιλανθρωπική γιορτή θα κλείσει με το καθιερωμένο πάρτι, στο οποίο ξεχωριστό χρώμα θα δώσει ο Γιάννης Χαρούλης με τη μοναδική φωνή και τις μουσικές του. Χορηγός επικοινωνίας στο ένατο Σανταράν είναι όμιλος της Κρήτη TV.